Καλημέρα, καλωσορίσατε. Τι κάνετε, κλείνουμε την εβδομάδα, είναι Παρασκευή σήμερα, πέρασε και αυτή η εβδομάδα και οδεύουμε σιγά σιγά προς τις ανοιξιάτικες μέρες, προς τον ήλιο, έτσι, και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Ακόμη βέβαια διανύουμε χειμωνιάτικες μέρες, αλλά όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, τόσο πιο κοντά στην άνοιξη είμαστε. Λοιπόν, είναι Παρασκευή και τι περιμένετε κάθε Παρασκευή, βεβαίως, τον Παπα Χρήστο μας. Δώστε μου τον αμέσως. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελπιδάκη. Καλημέρα, Κύπρος. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, αγαπημένε μας. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαι καλά, αλλά και πολύ πονεμένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Έχει συμβεί κάτι που πραγματικά συγκλώνησε το Πανελλήνιο και εμάς εδώ στην Κύπρο, έχω να πω. Και η δολοφονία ενός νεαρού παιδιού. Ναι, ένα παιδάκι 19 χρονών, αραχτό με τους φίλους του έξω από μια οικοδομή, και βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι τον πλησίασαν. Ποια ομάδα υποστηρίζετε εσείς? Και είπαν τον Άρη. Αυτόν υποστήριζαν. Και άρχισε η σφαγή. Σφαγή χωρίς λόγο. Και όχι σφαγή γιατί τσακώθηκαν, όχι σφαγή γιατί υπήρχε κάτι. Έτσι. Σε σφάζουμε γιατί πιστεύεις αυτό. Γιατί ακολουθείς αυτό, γιατί αγαπάς αυτό. Μας πάγωσε. Προσπαθώ από προχθές να βρω τις λέξεις εκείνες. Να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι και δεν υπάρχουν λέξεις. Δεν έχω λέξεις. Και επειδή, ρε Ελπιδάκη μου, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τραγικό, είτε φεύγει ένα παιδί από ναρκωτικά, είτε φεύγει κάποιος από ατύχημα που δεν πρόσεξε, είτε γίνεται ένα τόσο τραγικό γεγονός, προσπαθώ να νιώσω μέσα μου τα δικά μου, τις δικές μου ευθύνες. Διότι αυτές τις ώρες είναι παράξενο και ίσως και επικίνδυνο απλά να μείνουμε και να εκφράσουμε πόνο και αποτροπιασμό. Να πούμε πω τι γίνεται, γιατί το έκανε τους αλήτες, τους τέτοιους, τους πάντιους. Αλλά να μην σκύψουμε στα γεγονότα και να πούμε έλα δόρεση, τι φταίμε όλοι. Φταίμε που υπάρχουν στα μυαλά των παιδιών μας τόσο βάρβαρα ενστίκτα. Φταίμε γιατί κάποιοι βασανίζουν κορίτσια. Φταίμε γιατί κάποιοι βιάζουν. Φταίμε γιατί κάποιοι σκοτώνουν. Φταίμε γιατί κάποιοι πουλάνε ναρκωτικά. Και φταίμε όλοι. Και φταίμε και γιατί υπάρχουν παιδιά ευάλωτα στο να αποδεχτούν είτε τα ναρκωτικά, είτε τόσο ακραίες παραβατικότητες, είτε να καλλιεργήσουν στις ψυχές τους τόσο βάρβαρα αισθήματα. Φταίμε όλοι. 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 Φταίμε. Ήμουνα καθηγητής 30 χρόνια. Ναι. Και έβλεπα πόσο πολύ στην παιδεία μας δεν υπάρχει στόχος αγωγής. Περνάμε τα σχολεία μόνο και μόνο για να φτάσουμε στην τρίτη ηλικίου και να δώσουμε εξτάσεις και να περάσουμε στο πανεπιστήμιο. Τι θα πάρουν τα παιδιά στο μυαλό τους και στην καρδιά τους? Αυτό ακριβώς. Δεν νοιαζόμαστε καθόλου. Μου έλεγε μια καθηγήτρια χτες, μιλούσα με ένα κορίτσι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Συχνά μιλάμε από την Κύπρο, που είναι καθηγήτρια εκεί σε ένα σχολείο. Και μου λέει, δεν νοιάζεται κανένας για τίποτα. Δεν νοιάζεται κανένας για να ανεβεί το επίπεδο των παιδιών. Έχουν μια αγριότητα, έχουν, λέει, τα παιδιά μια τελείως, δεν τους νοιάζει τίποτε όμως, τίποτε. Και δεν ενδιαφέρονται ό,τι επίπεδο μάθημα και αν κάνεις. Αυτό όμως, αν δεν το νοιαστούμε, αν δεν το καταλάβουμε, αν δεν το βάλουμε κάτω να δούμε, παίρνουν τα παιδιά μας κάτι παραπάνω
από το 1 και 1 κάνει 2, 2 και 2 κάνει 4, ή η εκτιτική αντωνυμία ή οτιδήποτε. Μα δεν είναι αυτό μόνο. Δεν είναι αυτό μόνο η ζωή. Αν δεν καταλάβουμε, και στο τέλος ξέρεις, ελπίδα μου, και εμείς η Εκκλησία και εμείς οι θεολόγοι άραγε νοιαζόμαστε να πάρουν τα παιδιά, να βάλουν μέσα τους στόχους, να βάλουν μέσα τους αγωγή, να βάλουν μέσα τους παιδεία, να βάλουν μέσα τους ιερά και όσια. Ή δεν έχει καμιά σημασία αν μάθεις καλά το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Δεν έχει καμιά σημασία αν μάθεις καλά το πιστεύω απ' έξω. Μάλιστα. Και δεν βάλεις στην καρδιά σου το συνάνθρωπο. Δεν βάλεις στην καρδιά σου ότι πρέπει να αγαπήσεις και τον εχθρό σου. Και έρχονται μετά τέτοια γεγονότα, μας συνταράζουν, αλλά φοβάμαι ότι και πάλι δεν βάζουμε μυαλό. Όχι. Πραγματικά σήμερα ήθελα... Πραγματικά σήμερα ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί θέλω για τη δική σας τοποθέτηση, γιατί είστε και ο γνωστός Παπαπάοκ. Ωραία. Και έχουμε δει... Και έχουμε δει και έχει δηλωθεί... Γι' αυτό σήμερα πονάω, mm-hmm. Γι' αυτό σήμερα πονάω περισσότερο. Ακριβώς. Γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που κάνανε το έγκλημα ήταν πάω. Ναι. Με πονάει δύο φορές. Γιατί πίστευα ότι η ομάδα μου, πίστευα ότι αυτό που λέμε πάω και έρχεται από την Κωνσταντινούπολη εδώ, ήρθε κάποτε στην πόλη μας, ότι έχει αρχές και αξίες. Και ότι ο συνάνθρωπος είναι αδερφός μας. Έστω και αν είναι αντίπαλης ομάδας, έστω και αν είναι μιας άλλης θρησκείας, έστω και αν είναι μιας άλλης φιλοσοφίας, ιδεολογίας, ενός τρόπου ζωής ή χρώματος. Άλλωστε ο Χριστός είπε να αγαπήσουμε ακόμα και τον εχθρό μας, μωρέ. Α, τότε είμαστε εντάξει με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, με τη ζωή μας, με τα πιστεύω μας. Όταν αγαπήσουμε ακόμα και τον εχθρό μας. Να σου πω ένα παράδειγμα, ελπίδα μου. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι με τα παιδιά μου. Ακούστε το, μωρέ. Ακούστε το, ρε. Ακούστε το. Ήμουνα με τα παιδιά μου στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Πριν 5 χρόνια. Και έπαιζε Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσέ. Ασπρόμαυρα με κιτρινόμαυρα. Όπως εδώ τώρα με τα γεγονότα. Μάλιστα. Μέσα στο γήπεδο 30% φιλάθλοι και της αντίπαλης ομάδας. Ο αγώνας γίνονταν στη Φενέρ. Τελειώνει ο αγώνας, 1-1 το αποτέλεσμα. Εμείς το βλέπαμε στις τηλεοράσεις, mm-hmm. Δεν ήμασταν μέσα στο γήπεδο. Και βλέπουμε ότι μάλιστα η γηπεδούχος ομάδα αδικήθηκε και όλα με ένα παράξενο πέναλτι. Και όμως δεν έγινε τίποτα μέσα στο γήπεδο. Το υπέροχο όμως το είδαμε μετά. Τι έγινε. Εκεί που ήμασταν λοιπόν και έρχεται το τραμ, αυτοί έχουν γυρίζει την πόλη όλη, την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και την κυρίως Κωνσταντινούπολη, τη γυρίζει ένα μεγάλο τραμ. Αυτό ξεφορτώνει και φορτώνει τον κόσμο. Και βλέπουμε λοιπόν μέσα από ένα τραμ που είχε 1000 άτομα να βγαίνουν φύλαθλοι και των δύο ομάδων μαζί, κιτρινόμαυρα και ασπρόμαυρα, και οι παρέσεις, οι Τούρκοι πήγανε πολλά βήματα μπροστά στην κοινωνία τους, αλήθεια, και δεν έγινε τίποτα, χαιρετιόταν κιόλας, φίλοι μεταξύ τους. Έτσι. Και μείναμε με τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά μου το βλέπουν και μου λέγανε, μπαμπά, είναι δυνατόν. Εμείς θα είχαμε σφαχτεί ήδη μέσα στο τραμ. Θα είχαμε σφαχτεί ήδη μέσα στο γήπεδο. Θα είχαμε σφαχτεί σε κάθε γειτονιά. Δεν γίνεται εσείς να το πάμε έτσι. Διότι ποιον σφάζεται, μωρέ. Ποιον κάνετε απέναντί μας πάντα είναι ο αδερφός μας. Είναι ο φίλος μας. Είναι ο αυριανός συνεργάτης μας. Είναι ο γειτονάς μας. Απέναντί σου, ρε εσύ, είναι το κορίτσι σου που αύριο θα είστε ζευγάρι.
Αυτό λοιπόν σφάζεις. Αυτό ματώνεις. Αυτό σκοτώνεις. Είναι δυνατόν? Είστε πολύ στεναχωρεμένος και φαίνεται αυτό. Δικαιολογημένα βεβαίως. Τώρα τι να πω, μας έχει συγκλονίσει όλους αυτό. Πραγματικά αυτή η άνανδρη δολοφονία. Αυτό που έχουμε δει όλοι μας και δεν το πιστεύουμε. Βέβαια είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά ο καθένας από μέσα του να το δουλεύει αυτό. Ο καθένας προσωπικά, ατομικά, ακολούθως οι γονείς, τα παιδιά τους. Πρέπει, μα πρέπει να δουλέψουμε. Ρε εσύ, Ελπιδάκη μου, αν δεν δουλέψουμε την κοινωνία να ανεβάσουμε τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τα ένστικτα της κοινωνίας και να δούμε, θα πω κάτι σήμερα. Έχουν τη δύναμη οι πρόεδροι των ομάδων, τη Super Link, οι πρόεδροι, οι περίφημοι πρόεδροι, να αγκαλιαστούν και να βγάλουν ένα κοινό μήνυμα. Ξεχάσαμε, αν ψάξουμε τα βίντεο, το τι έχουν πει οι μεν για τους δε και είναι πρόεδροι και είναι αντιπρόεδροι ομάδων και είναι παράγοντες ομάδων, οι οποίοι θα έπρεπε σήμερα να κατηγορηθούν, ως ηθική αυτούργοι. Ηθική αυτούργοι. Όταν βρίζει ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος μιας ομάδας την άλλη ομάδα, χυδαία, και δεν υπάρχει κάποιος να τον αρπάξει και να του πει «Τι κάνεις, μωρέ! Τι ρόλο έχεις εκεί να το παίξεις εσύ, χούλιγκα!» Το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, είναι χαρά. Πρέπει να είναι χαρά. Πρέπει να είναι μόνο χαρά. Να μπαίνουμε μέσα και να γιορτάζουμε. Να λέμε συνθήματα ο ένας για τον άλλον, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Θα έχουμε τώρα τα κότσια να εκπληρώσουμε την επιθυμία του μπαμπά. Τι υπέροχος ρε αυτός ο μπαμπάς. Τι υπέροχος που ήταν αυτός ο μπαμπάς. Αλήθεια, πόσο υπέροχος. Να μιλάει και να λέει τι ο μπαμπάς. Ότι θέλω να γίνει ένας φιλικός αγώνας. Όλοι μαζί οι φίλαθλοι των δύο ομάδων και να δώσουμε τα έσοδα σε μια οργάνωση που κάνει έργο κοινωνικό. Άρε πατέρα, άρε τι πατεράδες έχει, τι μανάδες έχει αυτή η κοινωνία. Αλλά δεν έχει όμως σπαράγοντες, δεν έχει παράγοντες, δεν έχει αυτούς που πρέπει να φτιάξουν project προστασίας, project να καλλιεργήσουν τις ψυχές. Και πρώτη-πρώτη, ας το κάνουμε εμείς η Εκκλησία, μωρέ. Ας σκύψουμε. Δεν είναι λύση να αφορήσουμε αυτήν την ώρα τους αλήτες. Ωραία. Και τους αφορήσαμε και τους κλείσαμε φυλακή και να σαπίσουν εκεί μέσα. Έτσι πρέπει. Σταματήσαμε, νομίζουμε, το κακό. Όχι. Το κακό θα σταματήσει αν αρχίσουμε να σκορπάμε αγάπη και να καλλιεργούμε τον πολιτισμό. Να σκορπάμε αγάπη. Έτσι ακριβώς. Και να αγάπη. Καλλιεργούμε τον πολιτισμό. Mm-hmm. Αν δεν ανεβεί η κοινωνία, δεν πρόκειται να σταματήσει το αίμα να χύνεται. Και είναι άδικο να χύνεται τέτοιο αίμα. Ρε Άλκη μου, χίλια συγγνώμη, αχώρη μου, χίλια συγγνώμη που σήμερα βρίσκεσαι μέσα σε έναν τάφο τόσο άδικα, και δυο φορές και τρεις φορές και χίλιες χιλιάδες συγγνώμες, γιατί λένε ότι αυτός που το έκανε ήταν ΠΑΟΚ και εγώ ντρέπομαι που ήταν ΠΑΟΚ. Ντρέπομαι, αγόρι μου, ντρέπομαι, καρδιά μου, ντρέπομαι, ψυχή μου που ήταν ΠΑΟΚ. Αλλά ελάτε όλοι ρε εσείς. Όλοι να αγκαλιαστούμε, όλοι να το πάμε αλλιώς, όλοι να φτιάξουμε μια κοινωνία η οποία θα έχει αγάπη, μωρέ, αγάπη, αλλιώς
δεν θα πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Όχι. Και περιμένω όλοι μαζί να δουλέψουμε. Μπορούν οι πρόεδροι να είναι όλοι μαζί. Μπορούν οι αρχηγοί των ομάδων, οι παίχτες, οι ίδιοι να είναι όλοι μαζί. Τότε θα έχουμε κάνει ένα βήμα. Ένα βήμα αγάπης, πολιτισμού και πρόοδου. Και θα μας αξίζει να έχουμε και καλό ποδόσφαιρο και καλή κοινωνία. Διότι, να σου πω κάτι, μωρέ Ελπιδάκι μου. Δεν είναι τραγικό ακόμα και μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας να χωρίζονται οι άνθρωποι. Το βλέπουμε αυτές τις μέρες. Και χωρίστηκαν γιατί, για το τίποτα χωρίστηκαν, για το τίποτε. Και έρχονται κάποιοι και ιερείς που περιοδεύουν κιόλας όλη την Ελλάδα και σκορπάνε μίσος, σκορπάνε έχθρα, σκορπάνε δήθεν μαυρίλες ότι υπάρχουν συνωμοσίες και λένε πάρτε όπλα ο ένας εναντίον του άλλου. Όπλα, να το άλκι μου τι έκαναν τα όπλα, να τι έκαναν. Σε στείλανε τόσο νωρίς στα χώματα. Σήμερα, Παπαχρήστο μου, συγκινηθήκαμε. Συγκινηθήκα και εγώ. Πώς μπορεί να μη συγκινηθεί οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη με το θάνατο ενός νεαρού παιδιού, ενός νεαρού παιδιού που δεν έφταξε σε τίποτα. Δεν φτάνει όμως, Ελπίδα, να συγκινηθούμε σήμερα μόνο. Έτσι, ακριβώς. Πρέπει δεν να φτάνει. Για, και για αύριο και για μεθαύριο και συμφωνώ. Για μεθαύριο. Συμφωνώ. Να πολεμήσουμε τη μαυρίλα, την έχθρα, έτσι, τον ρατσισμό. Να πολεμήσουμε και να διώξουμε από τις κοινωνίες τη φτώχεια, την αδικία. Διότι η αδικία, η φτώχεια δίνει τροφή και δίνει εργαλεία σε αυτούς τους πονηρούς που θέλουν την κοινωνία σφαγμένη, τους δίνει όπλα. Όχι, εμείς θα παλέψουμε για την αγάπη, για την δικαιοσύνη, για την τιμιότητα. Να φτιάξουμε σχολεία που να δίνουν αγωγή, να δίνουν παιδεία, να χτίζουν πολιτισμό, να φτιάχνουν χαρακτήρες, να εντοπίζουν εκείνα τα παιδιά που μέσα τους έχουν μίσος και έχθρα και να τα καλλιεργούν. Αυτό σημαίνει μια κοινωνία ανεβαίνει. Ανεβαίνει και απολαμβάνει τη ζωή. Ακριβώς. Και την απολαμβάνουμε τη ζωή όλοι μαζί. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Με αυτά τα μηνύματα λοιπόν θέλω να κλείσουμε σήμερα. Φτάνει άλλο αίμα από φιλάθλους. Φτάνει. Όχι, αγάπη. Ούτε σταγόνα. Μου λένε τα παιδιά μου, ούτε σταγόνα, παπά, αίμα δεν πρέπει να χύνεται για τόσο άδικα πράγματα. Αίμα πρέπει να χύνεται μόνο για ένα λόγο. Για την προάσπιση της πατρίδας μας. Για τίποτε άλλο. Για τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα μπαίνουν στο μήλο της εκμετάλλευσης κάποιων και δεν το καταλαβαίνουν αυτά τα παιδάκια ότι κάποιους κάνουν περήφανους. Κάποιους κάνουν να γεύονται συμφέροντα και να είναι αυτά ένα στρατός κρούσης και προστασίας στις αδικίες τους, στις εκμεταλλεύσεις τους και στα παράξενα πράγματα που κάνουν. Ακριβώς. Παπαχρήστο μου, το μόνο που έτσι θέλω να πούμε κλείνοντας είναι να δύναμη στην οικογένεια του Άλκη και καλό ταξίδι, Άλκη μου γλυκέ. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, Άλκη, και να είσαι ο τελευταίος που θυσιάστηκες από τη βαρβαρότητα των ανθρώπων. Έτσι ακριβώς. Παπαχρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χίλια συγγνώμη, καρδούλα μου, σήμερα. Για όνομα του Θεού, που δεν σας παρακαλώ. Να σκορπίσω χαρά και χαμόγελο, αλλά σήμερα δεν το έχω κι εγώ. Μα ακριβώς, είμαστε άνθρωποι. Η ζωή είναι μια πάνω, μια κάτω. Συγγνώμη, στη ζωή συμβαίνουν πάρα πολλά καθημερινά. Αλλά αν όμως τα ακούσουμε σήμερα αυτά τα λόγια, αύριο θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλω να είστε καλά. Την αγάπη μου.
Σας αγαπώ όλους. Σας και ευχαριστούμε. Σύντομα θα είμαι. Σύντομα. Θα είστε στην Κύπρο μας. Εδώ θα είστε. Και εδώ συγκεκριμένα, στο στούντιο, έτσι. Αγκαλίτσες, πολλές αγκαλίτσες θα κάνουμε. Εννοείται. Σας περιμένουμε με χαρά. Όλοι μας, να το ξέρετε. Όλοι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, Παπαχρήστο μου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Παρακαλώ, τη φράση της ημέρας και επιστρέφουμε.